Σε απεργία στις 14 Νοεμβρίου καλεί μέσω ανακοίνωσης το ΠΑΜΕ. Όπως αναφέρεται σε αυτή, το ΠΑΜΕ καλεί όλα τα συνδικάτα και την εργατική τάξη σε συντονισμένο ενιαίο αγώνα ενάντια στα μέτρα, τα ψέματα και την κοροϊδία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που υλοποιεί κατά γράμμα τις απαιτήσεις της μεγαλοεργοδοσίας και των επιχειρηματικών ομίλων. Να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις σε μισθούς, μεροκάματα, συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Να καταργηθεί το έσχος των 586 και 511 ευρώ. Κανείς κάτω από 751 ευρώ. Αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Οι εργαζόμενοι της χώρας, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι άνθρωποι, οι γυναίκες που διπλά βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια την κρίση και την εκμετάλλευση, δεν έχουμε τίποτα πια να περιμένουμε από τα κόλπα της κυβέρνησης, από τα κόλπα του Υπουργείου Εργασίας. Η πολιτική των μνημονίων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που ζήσαμε όλα αυτά τα 8 χρόνια δεν πρόκειται να έχει τελειωμό. Οι διακηρύξεις για επιστροφή στην κανονικότητα, για δίκαιη ανάπτυξη δεν είναι παρά κενό γράμμα. Ό,τι αφαιρέθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και τώρα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τα τρία μνημόνια και τους πάνω από 700 αντιλαϊκούς εφαρμοστικούς νόμους, δυστυχώς είναι εδώ για να μείνουν, να μαυρίζουν τη ζωή των εργαζομένων, να στερούν την ελπίδα από τους νέους ανθρώπους, να αρπάζουν τον ιδρώτα δεκαετιών των συνταξιούχων. Τα ψέματά τους οι εργαζόμενοι τα έχουν χορτάσει πια. Από τη μία κοροϊδεύουν χρόνια τώρα για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 και από την άλλη βάζουν σε εφαρμογή τον άθλιο νόμο Δρούτσι Αχτσιόγλου που σημαίνει κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάργηση των ελεύθερων διαπραγματεύσεων, μισθός που θα αποφασίζεται από το Υπουργείο και φυσικά μονιμοποίηση όλου του μέχρι σήμερα αντεργατικού πλαισίου. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, λέμε εμείς, δεν πρέπει να δείξουν καμία αναμονή, καμία ανοχή, καμία συνθηκολόγηση με τα ψίχουλα. Έχουμε πλέον συσσωρευμένη πείρα και η απεργία αυτή στις 14 Νοέμβρη πρέπει να είναι η δική μας απάντηση. Να είναι η απαρχή της αντεπίθεσης της εργατικής τάξης που μαζί με τους αυταπασχολούμενους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών θα προτάξουμε την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών και όχι του κεφαλαίου. Αυτό είναι και το σύνθημα του ΠΑΜΕ για την απεργία, μπροστά οι δικές μας ανάγκες. Καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους της πόλης, της περιοχής, από όλους τους κλάδους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία στις 14 Νοέμβρη και να πάρουν μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα.